Αυτή τη στιγμή όμως είναι προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών να υπεραποδώσουν τα λιγνητικά εργοστάσια. Όσον αφορά στο μέτωπο του λιγνίτη, αποφασίστηκε ο διπλασιασμός της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη στο πλαίσιο της ασφάλειας και της επάρκειας. Εκεί πώς προχωράμε, ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν στο μονοπάτι αυτό? Διαβάζω ότι μπορεί κάποια εργοστάσια να είναι πολύ γερασμένα και να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα βλαβών στο μέλλον, αν χρειαστεί να δουλέψουν στο φουλ στην περίοδο μιας πολύ έντονης κρίσης. Όλα αυτά έχουν συνυπολογιστεί. Και βεβαίως ο λιγνίτης σήμερα είναι φθηνότερος από το φυσικό αέριο, αλλά είναι και 4-5 φορές ακριβότερος από το να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, από τον άνεμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή δώσαμε κατεύθυνση ΔΕΗ να πολλαπλασιάσει την εξορρεκτική δραστηριότητα και να παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη, γιατί πρώτον αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε λιγότερο φυσικό αέριο και έτσι να μειώσουμε την εξάρτησή μας και από τη Ρωσία. Και από τα ορυκτά καύσιμα, βεβαίως, από είναι εισαγόμενα. Και δεύτερον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη από ότι είναι από το φυσικό αέριο. Αυτό δεν συνέβαινε πριν την κρίση και δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως είναι προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών να υπεραποδώσουν τα λιγνητικά εργοστάσια, έτσι ώστε πραγματικά και να διατηρήσουμε στο μέτρο του δυνατού, βέβαια, γιατί δεν είναι φθηνό το να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη, αλλά είναι φθηνότερο από το φυσικό αέριο, να διατηρήσουμε λίγο χαμηλότερες τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά κυρίως να μειώσουμε τις αγωγές φυσικού αέριου.